Επανεκκίνηση των έργων στα Ιόνια νησιά προαναγγέλει ο Περιφερειάρχης. Όχι στο ξεπούλημα των αεροδρομίων με ψήφισμα της περιφέρειας. Σε απευθεία σύνδεση, ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος θα μιλήσει για τα καυτά προβλήματα των νησιών. Ολόκληρο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου. Κατασχέθηκαν πάνω από 1.200 δεντρίλια και εξοπλισμός. Στους δρόμους, εργαζόμενοι συνταξιούχοι και αγρότες σε πόλεις της περιφέρειας. Απευθεία σύνδεση. Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης βρίσκεται η ιστορική πλατεία Σολομού στη Ζάκυνθο, στο στάδιο της πλακόστρωσης στα συνεργεία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, ενώ πραγματοποιούνται συλλαλητήρια και πορείες διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας απόψε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Αφού μια σειρά σημαντικών θεμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το όχι στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων στη γερμανική εταιρεία Fraport μέχρι την επανεκκίνηση κάποιων έργων. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων έχει γεμάτη ατζέντα αυτές τις ημέρες. Ο κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, γεμάτη ατζέντα τις τελευταίες ημέρες σας. Είχαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν λίγα 24 ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως, κύριε Περιφερειάρχα, με την επανεκκίνηση κάποιων έργων, την οποία προαναγγείλατε, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή από το κράτος. Αυτά είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 14-20, δηλαδή από το νέο ΕΣΠΑ. Από το νέο ΕΣΠΑ. Και κατευθείαν θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουμε χάσει καθόλου χρόνο ως περιφέρεια για να ενεργοποιήσουμε αυτό τη μεγάλη ευκαιρία την οποία έχουμε, όχι μόνο εμείς βέβαια, αλλά και όλες οι άλλες περιφέρειες, τις απορροφήσεις των πιστώσεων του νέου ΕΣΠΑ, οι οποίες είναι και αυτές που αυτή τη στιγμή μπορούν να δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης, να προχωρήσουν έργα τα οποία έχουν σταματήσει και να αποκτήσουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο υποδομές οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τα νησιά μας και για τους συμπολίτες μας. Όπως κύριε Γαλιατσάτε, ποια έργα είναι αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε? Αυτοί οι συγκεκριμένες προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, και όταν είναι προσκλήσεις σημαίνει ότι εμείς αποστέλνουμε την πρόσκληση, εν συνεχεία οι φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη την εκτέλεση των έργων υποβάλλουν άμεσα τις προτάσεις τους για τα συγκεκριμένα έργα και εμείς συνεχεία εντάσσουμε τα έργα στο πρόγραμμα και αρχίζουν να χρηματοδοτούνται εκ νέου και να εκτελούνται. Πρόκειται για έργα που είχαν απενταχθεί την προηγούμενη περίοδο. Για τη Ζάκυνθο το προτιμένο είναι το ειδικό σχολείο. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα δύο εκπαιδευτικά έργα, αναφέρονται στην Κέρκυρα, είναι το σχολείο στα Βρακανιώτικα για το 4ο Λύκειο. Επίσης είναι το γυροκομείο στο Αργοστόλι, που είναι στα έργα πρόνοιας. Και ταυτόχρονα είναι το νοσοκομείο στη Λευκάδα. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν προλαβαίνει να τελειώσει εντός του 2015. Επομένως θα χρηματοδοτηθεί και θα ολοκληρωθεί με πιστώσεις του νέου ΕΣΠΑ. Και επίσης περιλαμβάνονται οι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία θα καλύψουν ανάγκες που έχουμε στα νησιά μας. Mm-hmm. Αυτά είναι. Ασθενοφόρα μπορεί να έχουμε, αλλά δεν έχουμε οδηγούς, κύριε Περιφερειάρχα. Σε αυτό δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε λύση. Είναι άλλη ιστορία. Ασφαλώς οι ανάγκες υπάρχουν. Πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση να δώσουν την ευχαίρεια για προσλήψεις και να έχουμε και οδηγούς. Mm-hmm. Τουλάχιστον όμως εμείς μπορούμε να καλύψουμε την προμήθεια αυτών των ασθενοφόρων που είναι αναγκαία για να έχουμε σύγχρονα ασθενοφόρα τα οποία να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους και εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε ελλείψεις στο σημαντικό αυτό. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τουλάχιστον με τα έργα και να χρηματοδοτηθούν και να τα δούμε κάποια στιγμή. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στα αεροδρόμια. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων είναι αντίθετη αναφέρεται στο ξεπούλημα. Εμείς θα πούμε στην ιδιωτικοποίηση, στην αξιοποίηση, όπως λέει και η κυβέρνηση. Σε ποιο ακριβώς στάδιο είμαστε τώρα? Υπάρχει και ένα ψήφισμα της περιφέρειας που λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε, είναι η πάγια θέση που έχει η περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια άποψη. Μέχρι τώρα είναι αλήθεια, όχι μόνο δεν υπήρξε κάποια άλλη επιχειρηματολογία η οποία να μας δίνει ένα επιχείρημα
ή μια σκέψη για να αλλάξουμε το σκεπτικό μας και τη θεώρησή μας. Ίσα-ίσα τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα σιγά-σιγά και που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τα κείμενα που έχουν ανταλλαγή μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Fraport, φαίνεται ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να παραδοθούν τελικά τα αεροδρόμια αυτά στη Fraport είναι τέτοιες που θα χρειαστούμε επιπλέον χρήματα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να παραδώσουμε τα αεροδρόμια όπως πρέπει. Με άλλα λόγια, δηλαδή στο τέλος προκύπτουν τέτοιες εκτιμήσεις ότι είναι τόσο μεγάλο το βάρος που εξανεμίζεται πλήρως το όποιο τίμημα, πέραν των άλλων οικονομικών στοιχείων τα οποία έχουμε επανειλημμένα αναφέρει και έχουμε εξηγήσει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν εξυπηρετείται η τοπική οικονομία, αλλά δεν μπορεί να σταθούν και ως οικονομική συναλλαγή συμφέρουσα, μόνο και μόνο και σε αυτό το κομμάτι. Μπορούμε όμως εμείς να αξιοποιήσουμε τα αεροπλάνα μας, τα αεροδρόμια μας, κύριε Περιφερειάρχα. Ακούστε. Εμείς έχουμε πει κάτι το οποίο το στηρίζουμε και θα το στηρίξουμε και πιο ενεργητικά στο αμέσως επόμενο διάστημα, ότι αυτό το οποίο έρχεται να κάνει σήμερα μια εταιρεία της Γερμανίας, η οποία έχει ως βάση την περιφέρεια της Έσσης και ένα τοπικό εμπορικό επιμελητήριο, μπορεί κάλλιστα να το κάνει και η περιφέρεια η δική μας, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς της τοπικής οικονομίας. Και εξηγούμε. Εμείς δεν έχουμε βέβαια τα κεφάλαια, ούτε και αυτοί τα έχουν από ό,τι φαίνεται, γιατί ψάχνουν να τα βρουν. Εμείς δεν έχουμε τα κεφάλαια για να κάνουμε αγοραπολισία οποιασδήποτε μορφής. Πού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε όμως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαχείριση των αεροδρομίων, στην προοπτική της κίνησης που έχουν τα συγκεκριμένα αεροδρόμια. Αυτό ακριβώς θα κάνουν και οι Γερμανοί. Δηλαδή, πολλούν αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να πείσουν τους ενδεχόμενους επενδυτές για να βρουν τα χρήματα την προοπτική της μεγάλης κίνησης των αεροδρομίων που στηρίζονται στην προϊστορία τους. Τι κάνουν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πει λοιπόν ότι από τη στιγμή που έχουμε αεροδρόμια που έχουν κέρδη, που έχουν έσοδα πολύ σημαντικά και έχουν κέρδη τόσο μεγάλα που μας επιτρέπουν όχι μόνο να επανεπενδύουμε ένα μικρό ποσό κάθε χρόνο και επομένως να τα συντηρούμε και να τα επεκτείνουμε για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να στηρίζουμε και από τα έσοδα αυτά και το ελληνικό δημόσιο σε όποιες άλλες δυνατότητες και ανάγκες έχει. Η δυνατότητα της διαχείρισής του με δημόσιο χαρακτήρα εξακολουθεί να παραμείνει ως κορυφαία επιλογή. Και εμείς αυτή την επιλογή στηρίζουμε. Δεν στηρίζουμε την επιλογή του μέχρι σήμερα, γιατί αυτό είναι κατακριτέο. Δηλαδή, ο τρόπος που το διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας μέχρι σήμερα είναι κατακριτέα, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη για το πώς έφτασαν τα αεροδρόμια να είναι υποβαθμισμένα, πολλά σε πολύ χειρότερη κατάσταση, αλλά σε καλύτερη γιατί είναι νεότερα κτίρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι αυτά που χρειάζεται να είναι και να εξυπηρετούν τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν προκρίνουμε αυτή τη συνέχιση. Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο που δεν υπήρξε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, αλλά που μπορεί να υπάρξει. Και υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις της τοπικής οικονομίας που μαζί με την αυτοδιοίκηση μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Επομένως, οφείλουμε να συζητήσουμε και με την κυβέρνηση πάνω σε αυτό το μοντέλο, σε αυτή την ιδέα. Εμείς γι' αυτό συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα πρέπει να πιστούν και οι συμπατριώτες μας που παίρνουν τελικά αυτές τις αποφάσεις ότι αυτό που πάει να γίνει. Που πάει να γίνει για μισό αιώνα, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε, είναι μία πράξη η οποία θα βάλει σφραγίδα αρνητική στην πορεία της τοπικής οικονομίας, γενικά της τουριστικής οικονομίας της χώρας, πράγμα που δεν πρέπει να γίνει. Θα γίνει δημοψήφισμα, γι' αυτό. Ναι, ναι, φυσικά ετοιμάζονται το δημοψήφισμα. Σε ηλεκτρονική μορφή, Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, να οι πολίτες των Ιωνίων Νησιών θα μπορούν να ψηφίσουν διότι έχουμε αεροδρόμιο Κερκύρας, Κεφαλονίας και Ζακύνθου. Νομίζω και το Άκτιο δεν είναι σε. Και το Άκτιο εξυπηρετεί τη Λευκάδα. Δεν είναι στα εδαφικά όρια της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετεί. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ενημέρωση αν θα πληρώσει ένφια η Κεφαλονιά φέτος, 15-16. Κοιτάξτε, εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε ζητήσει και ιδιαίτερη συνάντηση με τον Υπουργό. Δεν μας δόθηκε πράσινο φως για αυτή τη συνάντηση, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε στείλει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που ζητούν την συνέχιση της κατάστασης όπως ήταν το 2015. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε έως την τελευταία στιγμή και θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε με τον Υπουργό και γενικά με τα στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να εξηγήσουμε
Γιατί καμιά φορά τα χαρτιά, ξέρετε, δεν παίζουν το σωστό του ρόλο. Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε από κοντά τα επιχειρήματα, ελπίζοντας ότι έστω και τελευταία στιγμή οι Κεφαλονίτες και οι Ιθιακοί δεν θα βυθούν να πληρώσουν τον έμφυα. Με τις αποζημιώσεις να... από τις πλημμύρες έχουμε κάτι νεότερο στην Κεφαλονία? Όχι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς ολοκληρώσαμε ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση το φάκελο που είναι απαραίτητος για την οριοθέτηση του πλημμυρόπληκτου. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, το πρώτο στάδιο είναι η κατάσταση έκρηξης ανάγκης, η οποία έγινε το πρώτο βράδυ. Εν συνεχεία, ζητήθηκε από εμάς η κήρυξη της περιοχής σε πλημμυρόπληκτη, προκειμένου να ληφθούν τα ειδικά μέτρα από την κυβέρνηση, είτε αυτά είναι οικονομικά ή όποια άλλα, για βοήθεια στους πλημμυροπαθείς και στις υποδομές. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Εμείς σήμερα που μιλάμε, το πρωί υπέγραψα την αποστολή του φακέλου προς την κυβέρνηση και στην ειδική υπηρεσία, που είναι πλήρης φάκελος, που έχει όλα τα στοιχεία των καταστροφών, με χάρτες, με φωτογραφίες, με τις εκθέσεις αυτοψίας του Δήμου για τις ιδιωτικές κατοικίες και τις περιουσίες, αλλά και τις περιφέρειες για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, το δοκουμενταρισμένο φάκελο δηλαδή, εστάλει στην αρμόδια υπηρεσία και εμείς τώρα περιμένουμε άμεσα να κινηθεί η διαδικασία για να υπάρξει κήρυξη του πλημμυρόπληκτου. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στο δελτίο μας απόψε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στην Τουρκία ρίχνεται το βάρος της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής. Η Άγκυρα συμφώνησε να περιορίσει τη ροή των προσφύγων προς την Ευρώπη και κατά συνέπεια προς την Ελλάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να αυξήσει τη χρηματοδότηση. Το σχέδιο δράσης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις τουρκικές αρχές ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν τελικά στη συμφωνία διεξήχθησαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Άγκυρα με τη συμβολή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς και του Επιτρόπου Διεύρυνσης Γιοχάνες Χάν. Εξερχόμενος από τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ρυθμούς χελώνας, τονίζοντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ρυθμούς χελώνας όταν οι εξελίξεις γύρω μας τρέχουν με ραγδαίες ταχύτητες. Αντιμετωπίζουμε ίσως ένα υπαρξιακό πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα από την αρχή της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και του διαμερισμού της ευθύνης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπενθυμίζω ότι η ελληνική πλευρά από τον περασμένο Μάρτιο είχε θέσει την αναγκαιότητα συνεργασίας με την Τουρκία ώστε να μειωθούν οι τεράστιες προσφυγικές ροές. Υπήρξε αναγνώριση της ανάγκης να ενισχυθούν οι χώρες υποδοχής και με υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και με χρηματική βοήθεια προκειμένου να στηθούν κέντρα υποδοχής και να ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Ωστόσο, για μας κρίσιμο θέμα είναι η δυνατότητα να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία με την Τουρκία. Το σχέδιο δράσης προβλέπει μεταξύ άλλων παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, το Λίβανο, το Ιράκ και την Ιορδανία. Επιδιώκεται επίσης η μακροπρόθεσμη βελτίωση των όρων διαβίωσής τους, για παράδειγμα με τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας. Η Τουρκία καλείται να καταγράφει τους πρόσφυγες και να τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμβάσει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ στην Άγκυρα, ποσό που θα προέλθει κατά το ίμιση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη-μέλη. Να σημειωθεί πως η Τουρκία είχε ζητήσει αρχικά την καταβολή 3 δις ευρώ. Επίσης, η γείτονα χώρα καλείται να δέχεται ταχύτερα μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, και να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία επαναπρόωθησής τους σε άλλες χώρες. Να σημειωθεί ότι εκτός από οικονομική στήριξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να παράσχει διευκολύνσεις στην Τουρκία στο ζήτημα της βίζας προκειμένου να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, θα πρέπει η Τουρκία να επιδείξει ουσιαστική διάθεση υποχώρησης στο ζήτημα της επανεισδοχής προσφύγων στο έδαφος της. Σε πολλές περιοχές της χώρας πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ, από αγρότες, συνταξιούχους, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Εξάλλου, αυτή την ώρα συζητιούνται στη Βουλή τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου, το οποίο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα αναμένεται να ψηφιστεί ονομαστικά από τους βουλευτές. Λίγη ώρα πριν ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο αλλά και πορεία στους δρόμους της Πάτρας. Ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς παρακολούθησε το θέμα. Να τον καλησπερίσουμε, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο.
Δώσε μας λίγο εικόνα, τι ακριβώς έγινε στο συλλαλητήριο, συγκέντρωση και συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας λοιπόν και πορεία στην συνέχεια στους δρόμους της Πάτρας από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που συμμετείχαν βέβαια και αγρότες, συνταξιούχοι αλλά και φοιτητές. Αρκετός ήταν ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε στην πλατεία Γεωργίου προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτό το συλλαλητήριο και να διαδηλώσει την αντίθεσή του στα όσα συζητιόνται σήμερα απόψε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ψήφισή τους, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, τα μεσάνυχτα στην ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό το οποίο ζητούν οι διαδηλωτές είναι να μην υπάρχουν καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, αλλά και να αλλάξει η οικονομική πολιτική μακριά από τον δρόμο του Ευρωμονόδρομου, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Αρκετό κόσμο πάντως είδα, Νίκο, δεν ξέρω τι εικόνα είχες εσύ και είδα κάπου και τον κύριο Πελετίδη. Ήταν σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, Τάσο, όχι μόνο ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Κώστας Πελετίδης. Βρέθηκε και σε αυτό το συλλαλητήριο του Πανεργαστικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σύσσωμη λοιπόν η Δημοτική Αρχή, όπως επίσης και εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών, μαζί με τους εργαζόμενους στα κημητήρια, τους εργαζόμενους στον κλάδο του μετάλλου και τους οικοδόμους, οι οποίοι όλοι βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να ακούσουμε δηλώσεις και τι έγινε ακριβώς λίγη ώρα πριν στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Η εργατική τάξη δεν θα δεχτεί τα μέτρα αυτά. Θα οργανώσει τα σωματεία, θα πρωτοστατήσουν να οργανώσουν τον αγώνα ενάντια σε αυτά τα μέτρα, το μνημόνιο, το νούμερο 3 που ψήφισαν από κοινού κυβέρνηση και τα κόμματα του μονόδρομου, που φτάνουν, καταβαραθρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, καταργούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται το πάμε θα είναι στους δρόμους. Σήμερα ο λαός μας δοκιμάζεται, γιατί κατακτήσεις χρόνων και χρόνων έρχονται να τους τα αφαιρέσουν και είναι συνέχεια των προηγούμενων. Σήμερα υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη και η εργατική τάξη είναι εδώ. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στη Γενική Ομοσπονδία, στην ΑΔΔΗ, οι οποίοι ντρέπονται να πούν ότι είναι εργαζόμενοι και γι' αυτό στείνουν πλάτες σε αυτή την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται εδώ και κινητοποιούνται και αυτό πρέπει να είναι πλέον του καθενός επιθυμία. Δεν πρέπει κανένας άνεργος να μένει στο σπίτι του και να παρακολουθεί την κατάσταση. Κανένας συνταξιούχος να παρακολουθεί την καταστροφή του. Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας χωρίς προκαταλήψεις ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι εκεί, να βρεθούμε με το πάμε για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να υπερασπιστούμε αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και να αρχίσει η αντεπίθεση για να έχουμε αυτά τα οποία απαιτούνται την εποχή που ζούμε. Νίκο, όμως κινητοποίηση ετοιμάζει και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, η οποία τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα συνεδριάσει να συζητήσει αναλυτικά πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τις κυβερνητικές θέσεις και τις προτάσεις. Το πιθανότερο είναι από ότι έχω ενημερωθεί να προέβη και σε απεργία αρχές του Νοέμβρη. Τι ενημέρωση έχεις εσύ? Ίδιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς, Τάσο. Την Δευτέρα θα υπάρξει μια σύσκεψη λοιπόν από την ΓΕΣΕ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να αποφασίσει τις κινητοποίησεις των εργαζομένων για όλα αυτά τα οποία έρχονται με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει πολλά τόσο στο ασφαλιστικό όσο και στα μισθολογικά αρκετών υπαλλήλων και εργαζομένων. Αυτό το οποίο αναμένουμε είναι να δούμε πότε θα γίνει και η απεργία, πότε θα κηρυχθεί η απεργία από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕ, να τον καλησπερίσουμε στην συντροφιά μας, να μας τα δώσει καλύτερα. Κύριε Καραγεωργόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Καραγεωργόπουλε, τη Δευτέρα έχει συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ και προετοιμάζεται, όπως δείχνουν όλα, για 24 ώρες απεργία. Είναι σωστές οι πληροφορίες αυτές? Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω την απόφαση των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας, τη Δευτέρα όντως στις 12 η ώρα έχουμε ολομεργία. Εκεί πέρα θα εκτιμηθεί η κατάσταση και θα αποφασιστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα αποφασιστούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τη μορφή
Και το εύρος αυτών θα το γνωστοποιήσουμε με σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο θα εκδώσουμε μετά την συνεδρίαση της Ολομέλειας. Όμως, πριν προχωρήσουμε και πούμε οτιδήποτε, ακούγω το ρεπορτάζ κάποιον από τους συναδέλφους του πανεργατικού μετώπου του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ. Λέει ότι κάποιοι στην Γενική Συνομοσπονδία ντρέπονται που να δηλώσουν ότι είναι εργαζόμενοι. Θέλω να πω ότι στη Γενική Συνομοσπονδία δεν τρεπόμαστε που είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε εργαζόμενοι του πληρού ιδιωτικού τομέα. Παρουτοκαπνισμένοι στην κινητοποίηση ο καθένας στον χώρο του. Και αν μη τι άλλο, ντροπή είναι για αυτούς που υπονομεύουν. Η ντροπή είναι για αυτούς που υπονομεύουν το όργανο, παίρνοντας το παιχνίδι στο οποίο κάποιοι. Ακριβοπληρωμένοι τέλος πάντων, κάποιες ακριβοπληρωμένες πένες από την αρχή των μνημονίων φάτησαν και επιχείρησαν να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το έργο της συνομοσπονδίας. Με τον τρόπο αυτό, υποβαθμίζουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων και να μην ξεχνάμε τι έγινε στην αρχή της κρίσης, όταν στις μεγάλες μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις και στις 24 ώρες απεργίες της ΓΕΣΕ, που έφευγε πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους. Είχαμε το ατυχές περιστατικό της Μαρφίν, που ήταν, θα έλεγα, ένα έγκλημα εις βάρος και των εργαζομένων και των θυμάτων της Μαρφίν, αλλά και του συνόλου της εργατικής τάξης της χώρας μας. Κύριε Καραγεωργόπουλε, ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, όχι κάποιος τέλεχος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που έκανε την δήλωση τη συγκεκριμένη. Ναι, ντροπή στο Δήμαρχο που αναφέρεται με τέτοιο ιταμό τρόπο εις βάρος της συνομοσπονδίας. Αν έχει διαφορετική άποψη, τότε να καλέσει και να διατάξει τα στελέχη του τόσο στο τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό επίπεδο, να γνωρίσουν από τη συνομοσπονδία και να μην συμμετέχουν στην διοίκηση, να μην διεκδικούν την ψήφο των εργαζομένων μέσα από τη διοίκηση της ΓΕΣΕ, διασπώντας με τον τρόπο αυτό την εργατική τάξη και με τα λόγια και με μάλιστα. Είναι ένα θέμα άλλο προς συζήτηση αυτό. Για να μην χάσουμε την ουσία του θέματος απόψε, θέλω να μου πείτε, κύριε Καραγεωργόπουλε, πλήττονται βάναυσα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα από το πολυνομοσχέδιο και τα άρθρα του, τόσο συνταξιούχοι όσο και εργαζόμενοι. Έτσι. Τι λέει η ΓΕΣΕ για αυτό τώρα? Για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας, οφείλουμε να πούμε ότι ουσιαστικά το πολυνομοσχέδιο αφορά τα ορεκτικά του Τρίτου Μνημονίου. Γι' αυτό και συνεδριάζουμε τη Δευτέρα, γιατί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις το κυρίως πιάτο, το οποίο έπεται. Δεν έχουμε δει τίποτα το πολυνομοσχέδιο, σας επαναλαμβάνω ότι είναι το ορεκτικό. Μάλιστα. Το κυρίως πιάτο έπεται, πρόκειται να έρθουν μια σειρά από νομοσχέδια για το ασφαλιστικό, για τα εργασιακά, για το συνδικαλισμό και θα πρέπει όλες οι δυνάμεις της εργασίας να είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε τις μεγάλες μάχες. Σε κάθε επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι η σκληρότερη επίθεση την οποία θα δεχτεί η εργατική τάξη τα τελευταία 6 χρόνια. Οφείλουμε να ανταπατήσουμε, να αντιμετωπίσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και όχι μόνο. Βεβαίως, επίκειται και η συνεδρία της Ολομέλειας για να ανακοινώσουμε τα μέσα και τους τρόπους δράσης των συνδικάτων. Είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα την οποία έρχεται. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η εργατική τάξη να νικήσει. Μάλιστα. Και Νίκο, σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα αστικό κέντρο όπως είναι η Πάτρα, είναι πολύ πιο εμφανή τα σημάδια τέτοιων προβλημάτων, έτσι, και τέτοιων εξελίξεων. Έτσι είναι. Η κατάσταση την ξέρει καλύτερα και ο κύριος Καραγεωργόπουλος με τα καθημερινά λουκέτα τα οποία έχουμε σε επιχειρήσεις στην Πάτρα. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε και το κλείσιμο καταστήματος ενδυμάτων γνωστής εταιρείας και οι πληροφορίες λένε, κύριε Καραγιώπουλε, ότι έπονται και άλλοι και άλλα λουκέτα σε αρκετά καταστήματα και αρκετές επιχειρήσεις της πόλης, έτσι. Κοιτάξτε, το κλαμπ το ενοικιάζεται. Πλέον είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην πόλη μας και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Γενικώς τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, εκεί πέρα που υπάρχει οργασμός, ας πούμε, της ανθρώπινου δυναμικού και της εργατικής τάξης, πλήττονται και από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Καλός ή κακός, στην περιφέρεια, στα χωριά, ακόμα υπάρχει ενασχόληση, ακόμα υπάρχει ένα πιάτο φαγητό για το να μπει το μεσημέρι. Και στα τουριστικά μέρη κυρίως που υπάρχει ακόμη. Δυστυχώς τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι και πάρα πολλές οι εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να έχει κάποιος. Και δύο, όταν η ανεργία έχει φτάσει στο 27% σε γενικό μέσο όρο στην χώρα μας και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπερβαίνει το 35%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει συμβεί τα τελευταία 6 χρόνια και πόσοι συμπολίτες μας, πόσοι συνάνθρωποι μας
βρίσκονται κάτω από το όριο της Μέγας και σε τέτοιο βαθμό να μην έχουν ούτε να πιάνουν το φαγητό για το μεσημέρι προς τα παιδιά στο σπίτι. Λοιπόν, κύριε Καραγεωργόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νίκο Γιαπρακά, να σας ευχαριστήσω και σένα. Καλό βράδυ και στους δύο. Και θα μείνουμε εμείς σε κινητοποιήσεις. Όλο και περισσότερα τρακτέρ ενισχύουν τον μπλόκο της Μαραθιάς στην Ηλία με τους αγρότες να διαμαρτύρονται για την πρόθεση της κυβέρνησης στη φορολόγησή τους. Προθέρμανση στον μπλόκο της Μαραθιάς κάνουν οι αγρότες της Βόρειας Ηλίας που σιγά σιγά αυξάνουν την παρουσία τους με τρακτέρ στην περιοχή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί η προσέλευση των αγροτών με τα μηχανήματά τους παραταταγμένα κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Αντιπροσωπεία των αγροτών της Ηλίας θα συμμετάσχει στην πανελλήνια συνδιάσκεψη της Λάρισας την Κυριακή, ενώ εκπρόσωποι των αγροτών της Βόρειας Ηλίας έχουν ραντεβού τη Δευτέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου. Μια συνάντηση από την οποία οι αγρότες δεν περιμένουν συγκλονιστικά αποτελέσματα, αλλά θα τεθεί το θέμα των φοροαπαλλαγών για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους. Στον μπλόκο της Μαραθιάς υπάρχει εκπροσώπηση πολλών αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων της Ηλίας που αναφέρουν πως στις επόμενες ημέρες το κλίμα θα ζεσταθεί αρκετά στο μέτωπο των κινητοποιήσεων. Θέλει να περάσει τις περιουσίες των αγροτών μέσα 1-2 χρόνια από ό,τι φαίνεται στο δημόσιο, διότι αυτά δεν είναι φορολογικά μέτρα της τάξεως της μιας βοήθειας στην κατάσταση που περνάμε, είναι διπλασιασμός, τριπλασιασμός έως πενταπλασιασμός των φόρων των οποίων πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Η ενημέρωση που έχουμε από τους συναδέλφους στην Ηλία, κάθε δηλαδή κατά το απόγευμα και αύριο το πρωί και αύριο το μεσημέρι και αύριο θα έρχονται τρακτέρ. Γι' αυτό λέμε λίγη υπομονή. Είναι μέσα στη σπορά αυτή τη στιγμή και λόγω του ότι ο καιρός πάει καλά, λίγη υπομονή. Καλούμε όλο τον κόσμο και πάλι να έρθει να δω και το παρόν, γιατί είναι το ξεκαθάρισμα και το ξεμπουντούλωμα της αγροτιάς. Αν θέλουμε να το καταλαβαίνουμε, να έρθουμε, να μαζευτούμε και να πούμε τα πράγματα του ονομάτους. Ξεκινάμε διαδικασίες, μια κίνηση προς την Αθήνα, μια συνάντηση με τον Υπουργό. Βέβαια, όχι ότι είναι ότι θα έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα, έτσι πιστεύουμε δηλαδή, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε το παρόν και την πίεση που χρειάζεται απάνω στα προβλήματα. Είναι εντελώς άδικα αυτά που ζητάει από το αγροτικό κόσμο. Δεν ισχύουν πουθενά στην Ευρώπη αυτά. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Μας είχε τάξει ο Πρωθυπουργός, είχε πει πως ό,τι μπορέσει θα κάνει, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας κοιτάξει τα μάτια, γιατί δυστυχώς είπε ψέματα. Και βάζοντας τα φόπλακα στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, βάζει τα φόπλακα και στην ίδια την πατρίδα μας. Εμείς εδώ στον κόμπο της Μαραθιάς για τα αιτήματα που έχουμε θα αγωνιστούμε. Βέβαια τα αιτήματα είναι πολλά, αλλά αυτά τα 2-3 που έχουμε, ας πούμε, θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταίας, μέχρι να γίνει κάτι. Δεν μπορούν να μας διώξουν εμάς από τα χωράφια μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στη γη μας. Ήδη στον μπλόκο της Μαραθιάς βρίσκονται παρατεταγμένα περισσότερα από 40 τρακτέρ, τα οποία θα αυξηθούν ραγδαία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δείτε σε λίγο. Ολόκληρο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου. Κατασχέθηκαν πάνω από 1.200 δεντρίλια και εξοπλισμός. Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης βρίσκεται η ιστορική πλατεία Σολομού στη Ζάκυνθο, στο στάδιο της πλακόστρωσης στα συνεργεία. Λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Με τους πρώτους επιβάτες που επιβιβάστηκαν από την Πάτρα, το κουραζιερόπλοιο Celestial Crystal απέπλεψε από το λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας για κρουαζιέρα στην Αδριατική. Ο απόπλους αυτός έβαλε την Πάτρα στο χάρτη των λιμανιών εκκίνησης κρουαζιέρας και γιορτάστηκε με επισημότητα. Η Πάτρα, έστω και πιλωτικά, έχει μπει στα λιμάνια αφετηρίας κρουαζιέρας. Το πλοίο Celestial Crystal έδεσε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της πόλης, από όπου ξεκίνησε για μια μοναδική κρουαζιέρα με προορισμό πόλης της Ανδριατικής. Γερμανοί τουρίστες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πάτρα και να ψωνίσουν στα καταστήματά της, ενώ πατρινοί είχαν την ευκαιρία από την πλευρά τους να γνωρίσουν το πλοίο και το πλήρωμά του. Μάλιστα, τα εγκαίνια της γραμμής έγιναν με την παρουσία των τοπικών φορέων. Το ζήτημα είναι αυτή τις κρουαζιέρες και όλα τα άλλα να μπορούμε να τα απολαύσουμε ως
σύνολο ανθρώπων. Άρα λοιπόν το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα όλος ο λαός μας. Να μπορεί να κάνει τον τουρισμό του, να μπορεί να κινείται, να μπορεί να απολαύσει αυτά τα οποία σήμερα είναι υπερόρημα και που δυστυχώς δεν είναι. Η έναρξη αυτής της κρουαζιέρας από την εταιρεία με αφετηρία την Πάτρα είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Θεωρούμε και πρέπει να μην είναι μια σημειακή, αλλά να είναι διαχρονική και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε παρόμοιες δράσεις και στο μέλλον. Ο παλιός λιμένας των Πατρών με όλες αυτές τις υποδομές που έχει τόσα χρόνια είναι προς σωστή κατεύθυνση στο να προσεγγίζουν κρουαζιερόπλια και κάποια στιγμή η Πάτρα να γίνει και home port. Είναι αναπτυξιακό τελείως. Σήμερα περίπου 500 Γερμανοί τουρίστες κατεβήκαν στην αγορά. Ο πλοίαρχος του πλοίου, αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το λιμάνι της Πάτρας και την προσπάθεια της πόλης να μπει στην αγορά της κρουαζιέρας. Κρουαζιέρα σημαίνει να περνάμε καλά και πιστεύω ότι οι επιβάτες μας εδώ, όταν έρχονται, φεύγουν κατενθουσιασμένοι. Μόνο γιατί το πλοίο μας είναι ένα σύγχρονο πλοίο, ένα κρουαζιερό πλοίο από τα πιο σύγχρονα της κατηγορίας του, αλλά και γιατί διαθέτουμε το μεγάλο πλεονέκτημα της ελληνικής φιλοξενίας. Ιδιαίτερη μέρα χαρακτήρισε τη σημερινή με την έλευση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Πατρών Κώστας Πλατικώστας, ενώ οι εμπλεκόμενοι με το αντικείμενο σημείωσαν ότι η κρουαζιέρα και ο λιμενισμός γιότ θα αλλάξουν την πόλη. Όλπα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και από κοινού η κρουαζιέρα και το γιότικ θα αλλάξουν την πορεία του λιμανιού της Πάτρας στα επόμενα χρόνια άμεσα. Η Πάτρα στον αστερισμό του home porting της κρουαζιέρας. Γιατί η κρουαζιέρα ίσως είναι κάτι εύκολο. Το home porting είναι πολύ πιο δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει μια συνέχεια. Αυτό τι χρειάζεται? Συνεννόηση. Έχουμε καλές υποδομές, συνέργειες, συνεννόηση και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, τα οποία προσήλθαν στην εκδήλωση ντυμένη καρναβαλικά με στολές πλοίαρχων και ναυτών. Θέλαμε να έρθει στην πόλη μας το καρναβάλι. Θεωρούμε ότι θα φέρει κόσμο καλύτερης ποιότητας και κόσμος ο οποίος πραγματικά θα έρθει στην πόλη μας, θα διασκεδάσει και θα δει τι σημαίνει πατρινό καρναβάλι. Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει συνολικά 1.200 επιβάτες σε 480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό, ενώ στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται μπουφές, τραπεζαρία, καφέ, 3 σαλόνια, 2 μπαρ, καζίνο, 2 πισίνες, σάουνα, γυμναστήριο, ιατρείο, αίθουσα σπα και μασάζ, τζακούζι, σαλόνι ομορφιάς, κομμωτήριο, γωνιά ίντερνετ, αίθουσα συνεδριάσεων, καταστήματα duty free και travel value, ενώ το κρουαζιερόπλοιο είναι εξοπλισμένο με δορυφορικό τηλέφωνο και πλήρως κλιματιζόμενες αίθουσες. Να αλλάξουμε θέμα. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι τοπικές αρχές στο νησί της Ζακύνθου προκειμένου να ολοκληρώσουν αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη το νησί σε αρκετές περιοχές. Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου Ζακύνθου προκειμένου να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στο νησί εν ώψη χειμώνα. Καθαρισμοί παρόδιων χαντακιών αλλά και ρεμάτων στα πρανή του βουνού Βραχιώνας πραγματοποιούνται καθημερινά το τελευταίο διάστημα με στόχο να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούν αρχές και κυρίως κατοίκους πολλών περιοχών του νησιού. Έχουμε προχωρήσει στο στάδιο, έχουμε καθαρίσει κάποιους κεντρικούς τράφους. Μέσω του χωριού είμαστε λίγο έτοιμοι για αυτά τα πράγματα. Όπως τονίζουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων των περιοχών αυτών, το μεγάλο στοίχημα είναι να ολοκληρωθούν τα έργα διαπλάτυνσης του κεντρικού δρόμου που συνδέει την πόλη με το χωριό Καταστάρι. Τα έργα έχουν μείνει ημιτελή και εκφράζονται φόβοι ότι με μια δυνατή βροχόπτωση θα φράξουν από χώμα και χαλίκια η αγωγή ομβρίων υδάτων. Δουλεύουν οι μπορντόζερ, βέβαια το πρόβλημα θα είναι στο δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο που πάει για Καταστάρι, που δεν έχει τελειώσει και έχει μείνει σαβούρα και θα πλημμυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βουλώσουν το χαλίκι. Έχετε ενημερώσει τις αρχές να το συνεχίσουν? Βεβαίως έχουμε ενημερώσει και είπαν ότι θα προωθήσουν με τους εργολάβους για να το τακτοποιήσουν. Ακριβώς το πρόβλημα σε εκείνο το σημείο ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι θα φύγει το γαρμπίλι σαβούρα που είναι μέσα, θα πάει στα φρεάτια ή στα καθαρισμένα σωληνωτά και θα βουλώσει και θα γίνει λίμνη μετά. Αυτό θα είναι. Αν δεν πέσει τσιμέντο ή πίσα να το κρατήσει, θα λιμιάσει, θα πληγεί ο κόσμος μέσα στα χαντάκια. Με όσα μηχανήματα και προσωπικό διαθέτουν, Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου και Δήμος κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προλάβουν τις ισχυρές νεροποντές που πλήττουν συχνά τη Ζάκυνθο και πλημμυρίζουν δρόμους, σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Με μελανά χρώματα περιγράφουν στο Ιόνιαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν στην εστία αλλά και στην εκπαίδευσή τους. Προβληματικές κτηριακές εγκαταστάσεις και υποχρηματοδότηση συνθέτουν το σκηνικό στο οποίο αποκτούν γνώσεις οι αυριανοί επιστήμονες. Για τραγικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κάνουν λόγο φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι τόσο για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και για τις ανύπαρκτες, όπως λένε, υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό το ότι 160 τουλάχιστον φοιτητές βρίσκονται εκτός εστίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους. Ενώ και όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν δωμάτιο, αυτό δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μιλάμε για τουαλέτες οι οποίες να είναι σε άθλια κατάσταση, σοβάδες να πέφτουν, να μην φτάνουν τα δωμάτια για όλους τους φοιτητές, σκυλιά να κυκλοφορούν μέσα στο εστιατόριο, καμία μέρημνα απολύτως να μαζέψει τα αδέσποτα ζώα και ούτω καθεξής, ίσα ίσα αυτή που υπάρχει τώρα την κλείνουν κτλ. Την ίδια στιγμή λοιπόν που Βρετανικές αρχές και Διεύθυνση Εστίας ήταν ενήμερες για αυτή την κατάσταση, δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα. Αν δεν καλύψουν τα αιτήματά μας, θα βγούμε να αποκαλύψουμε αυτά τα οποία κάνουν. Και την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει σάλιο, όπως μας λένε, για να μην μείνουν φοιτητές στο δρόμο, κάνουν business με φοιτητές Εράσμους. 210 ευρώ το μήνα δίνει ο ένας για να μείνει στην εστία στα Σιχενά, η οποία είναι η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πατρών, και δεν τους καίγεται καρφάκι το τι γίνεται με τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν να μείνουν. Τα κτηριακά προβλήματα όμως δεν σταματούν στην εστία. Ένα ολόκληρο τμήμα δεν έχει καν κτίριο για να στεγαστεί, ενώ και οι απαραίτητες υποδομές για να γίνουν τα εργαστήρια και τα μαθήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτες, όπως σημειώνουν οι ίδιοι. Υπάρχουν σχολές που δεν έχουν καν κτίριο, όπως η Επιστήμη των Υλικών, η Σχολή της Φιλοσοφίας, η Σχολή της Φαρμακευτικής. Πάρα πολλές σχολές ξεκινάνε με ελλείψεις σε καθηγητές, όπως η Σχολή του Παιδαγωγικού. Πάρα πολλές σχολές ξεκινάνε με ελλείψεις σε εργαστήρια, σε αναλώσιμα, όπως είναι οι σχολές του Βιολογικού και του Χημικού. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τις εξυπτυχές. Ότι δεν γίνεται σε όλα αυτά τα χρόνια με αυτήν την υποχρηματοδότηση να σπουδάσει κανένας φοιτητής, να κάνει αυτό που θέλει, να προχωρήσει μπροστά. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών παράλληλα καταγγέλουν την είσοδο εταιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που όπως λένε αποβαίνει εις βάρος της πανεπιστημιακής έρευνας και των εφοδίων που θα έπρεπε να αποκτούν οι αυριανοί επιστήμονες. Για το θέμα των ETS, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πηγάζει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που το υλοποιούν. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να βγάλει τον απόφοιτο του Πανεπιστημίου και ειδικά των πολυτεχνικών σχολών έναν μηχανικό όχι των γνώσεων και της επιστήμης, αλλά έναν μηχανικό των πιστωτικών μονάδων και της εξειδίκευσης. Οι φοιτητές απευθύνουν αγωνιστικό κάλεσμα ώστε οι πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις εναντίον του Τρίτου Μνημονίου, αλλά και στην μεγάλη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στις 22 Οκτωβρίου. Ολόκληρο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, οι άνδρες του οποίου κατέσχεσαν πάνω από 1.200 δεντρίλια και μεγάλο εξοπλισμό. Στη σύλληψη δύο ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, προχώρησε η ασφάλεια του Ναυπλίου μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 1.200 δεντρίλιων κάναβης, καθώς και εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας. Εντοπίσαμε στοιχεία δεντρίλιων κάναβης στην υδροπονική καλλιέργεια και καταθέσαμε περισσότερα από 1.200 δεντρίλια. Για την υπόθεση αυτή συλλάβαμε δύο αλλοδαπούς υπηκόους Κροατίας, ηλικίας 33 και 39 αντιστοίχως. Οι δύο αλλοδαποί υπήκοοι Κροατίας ηλικίας 33 και 39 ετών συνελήφθησαν στο Ναύπλιο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο αριθμό συνεργών. Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε κατάστημα στο Ναύπλιο, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1.224 δεντρίλια κάναβης ύψους 20 έως 50 εκατοστών περίπου. Σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας, αποτελούμενο από 317 ανακλαστήρες θερμότητας, 214 μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, θερμόμετρα, ανεμιστήρες και άλλα αντικείμενα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου. Ενώ οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου για την ταυτοποίηση των συνεργών τους. Θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο και από την Αργολίδα θα πάμε στην Αχαΐα. Τα ίχνη ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος χθες προχώρησε σε τρεις ληστείες, αναζητά η αστυνομία στην Πάτρα. Παράλληλα, έγινε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη βιομηχανική περιοχή με σκοπό να εντοπιστούν παράνομα χιτήρια.
Στην αναζήτηση του νεαρού άνδρα, ο οποίος χθες έκανε όχι μία, αλλά τρεις ληστείες στην βόρεια πλευρά της Πάτρας, είναι η αστυνομική της περιοχής. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 25 ετών, ο οποίος φορούσε λευκό μπλουζάκι, ποδηλατικό μαύρο κολάν και αθλητικά παπούτσια, όταν εισέβαλε ένοπλο σε ένα κατάστημα με κινέζικα είδη και σε δύο ανυποψίαστες γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο. Ο συναγερμός στην αστυνομία χτύπησε όταν ο νεαρός, κρατώντας πιστόλι, προσπάθησε να ληστέψει το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου. Δεν κατάφερε όμως να αρπάξει χρήματα και τράπηκε σε φυγή με ένα λευκό αυτοκίνητο, η πινακίδα του οποίου έχει καταγραφεί. Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο ίδιος νεαρός προσπάθησε να δοκιμάσει πάλι την τύχη του στην οδό Καρόλου, όπου επιτέθηκε σε μια γυναίκα με σκοπό να της πάρει την τσάντα, η οποία περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και πιστωτικές κάρτες. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησε τρίτη επίθεση στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Κωνσταντινούπολεως και πάλι σε γυναίκα με στόχο την τσάντα. Και σε αυτή την περίπτωση ο ένοπλος δεν πήρε μεγάλο ποσό, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι το συνολικό ποσό που έκλεψε δεν ξεπερνά τα 65 ευρώ. Αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου, καθώς έχουν την περιγραφή του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποίησε. Εν τω μεταξύ, άνδρες της αστυνομίας, αξιοποιώντας πληροφορίες, όργωσαν την βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όπου εντόπισαν παράνομες επιχειρήσεις μετάλλου χωρίς άδεια λειτουργίας. Χιτήρια αλλά και μάντρες αποθήκευσης στην ευρύτερη περιοχή έγιναν στόχος της αστυνομίας, η οποία προέβη σε 4 συλλήψεις. Η δράση των κυνηγών του Χαλκού έχει προσλάβει επικίνδυνες διαστάσεις, αφού η αφαίρεση μεταλλικών υλικών από δημόσιους χώρους είναι εκτεταμένη. Μια σειρά επισκέψεων και δράσεων πραγματοποίησαν μαθητές των σχολείων της Αμερικανικής Παροικίας της Αθήνας κατά την παραμονή τους στον πύργο της Ηλίας. Οι μαθητές των σχολών της Αμερικανικής Παροικίας της Αθήνας βρίσκονται για άλλη μια φορά στην Ηλία για να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια αλλά και για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης που υλοποιούν οι σχολές. Έτσι, κατά την παραμονή τους στον ομό, οι μαθητές του Λυκείου επισκέφθηκαν το γυροκομείο Πύργου και το ΚΕΠΕ Πλεχενών, όπου είχαν επαφή με τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό στα δύο ιδρύματα, αλλά συμμετείχαν και σε εργασίες καθαρισμού στο βοτανικό κήπο της Ολυμπίας, βιώνοντας ένα ιδιαίτερο μάθημα βιολογίας. Το ταξίδι μας δεν είναι μόνο μια εργασία εθελοντική και μια επίσκεψη των μουσείων. Είναι ένα ταξίδι το οποίο δένει τη μάθηση για τα παιδιά. Έχει πάρα πολλούς πολλαπλούς μαθησιακούς στόχους. Οι μαθησιακοί στόχοι συνδέονται μεταξύ τους μέσα από κάθε δραστηριότητα. Τα παιδιά που βλέπετε σήμερα εδώ να ξεχορταριάζουν τον κήπο κάνουν ταυτόχρονα και μάθημα βιολογίας. Έχουμε κλείσει χώρο και αυτά τα ευρήματα της βιολογίας θα τα αναλύσουν, θα κάνουν μία ανάλυση στοιχείων για να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους για το μάθημα αυτό. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του ταξιδιού έχει στοχεύει στο να έχουμε, να μαθαίνουν τα παιδιά να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Τους θέλουμε πολίτες κοινωνικούς, πολίτες που νοιάζονται και πολίτες που μπορούν να πάρουν ηθικές αποφάσεις και να κάνουν το καλό για την κοινωνία και για τον κόσμο όλο. Έρχονται όπως έρχονται τέλος πάντων αρχικά, βλέπουν τι μπορεί να κάνουμε εδώ και όταν ξεκινάνε να κάνουν φορώντας τα γάντια τους και παίρνοντας τα κάποια εργαλεία που τα βοηθούν, αυτόματα τα παιδιά γίνονται πιο χαρούμενα, η μάθηση είναι τόσο βιωματική, όλη αυτή η δουλειά δηλαδή τους προσφέρει η φύση μια χαρά και αυτό δεν κρύβεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο αυτό και τα παιδιά εδώ όπως και τα σχολεία της περιοχής, γιατί υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα προσέγγισης παιδιών στον κήπο από όλα τα σχολεία, πρωτίστως της περιοχής αλλά φυσικά και όλα τα σχολεία που μπορεί να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, είναι ανοιχτή προς όλα και αυτό αποδεικνύεται από το ACS, το οποίο έρχεται για πολλά χρόνια. Είναι, πιστεύω, μια δουλειά στην οποία μπορέσαμε να συνεισφέρουμε όλοι μας και όλοι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι μαζί μας που το θυμόμαστε για πάντα. Και δεν ξέρω, μια δουλειά ομαδική στην οποία είναι πανέμορφη. Μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό το στολίδι, στο βοτανικό κήπο. Μας φέρει πιο κοντά σε ένα μέρος της κοινωνίας, το οποίο πολλοί δεν απολαμβάνουν συχνά, επειδή είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα δικά μας θέματα. Άρα αυτό το κομμάτι του ταξιδιού ήταν πολύ σημαντικό, πιστεύω, για μας και το απολαύσαμε ιδιαίτερα. Ήταν απλώς η επίσκεψη πολύ σημαντική, επειδή επίσης σε κάνει να καταλαβαίνεις πως δεν παίρνουν βοήθεια από το κράτος. Και όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα υποστηρίζουν την όλη τη ζωή πάνω στις 5-6 γυναίκες που είναι εκεί. Οι μαθητές των σχολών της Αμερικανικής Παροικίας της Αθήνας επισκέπτονται από το 2009 κάθε χρόνο την Ηλία και την Ολυμπία, συμμετέχοντας ανάλογα προγράμματα εθελοντικής προσφοράς αλλά και βιωματικών μαθημάτων. Το σχολείο έχει υιοθετήσει το βοτανικό κήπο της Ολυμπίας, προσφέροντας πολλά στη συντήρησή του.
Με κεντρικό θέμα την υγεία στην εποχή της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις στους ασθενείς, ο Ιστορικός Σύλλογος της Πάτρας θα γιορτάσει τον προστάτη των γιατρών, Απόστολο Λουκά, το Σαββατοκύριακο. Εκτός από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθεί και η μερίδα με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργου Πατούλη. Τον προστάτη του Απόστολο Λουκά γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι γιατροί και ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας προχωρά σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν θεία λειτουργία αλλά και μια ημερίδα στο ξενοδοχείο Πάτρα Παλά στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου με θέμα Ανθρωπιστική κρίση και υγεία με τα νέα δεδομένα. Με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη. Δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αφορά πιο πολύ τους πολίτες, τους συμπολίτες μας εδώ στην πόλη, για θα καταγραφούν όλα τα προβλήματα και θα δοθεί ένα υπόμνημα στο Υπουργείο που να πούμε τι προβλήματα έχουμε και τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τη νοσηλεία των ανασφάλιστων πολιτών που πάλι δεν καλύπτεται και φυσικά έχουμε ένα νεοποίη ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης, έχει ουσιαστικά μείον 107 εκατομμύρια σε σχέση με το 2014 κρατική επιχορήγηση και μείον 800 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα είναι ένα ταμείο αυτή τη στιγμή που έχει πάρα πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν μπορεί να στηρίξει την ανθρωπιστική κρίση. Εκτός αυτού έχουμε και επιδείνωση των δικτών υγείας του πληθυσμού, όπου 62,6% των Ελλήνων αναφέρουν ότι δεν έχουν καλή υγεία. Και έχουμε και βέβαια μία πτώση της παραγωγικότητας από αυτό το γεγονός, αλλά και από την έξαρση χρόνιων και μολυσματικών νοσημάτων. Σημαντικό ρόλο όμως σημερινή εποχή παίζουν και τα κοινωνικά ιατρία, όπου οι γιατροί προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς. Κάθε μήνα, τουλάχιστον 150 ασθενείς, κάθε μήνα, και αυτό τους εξυπηρετεί και από πρωτοβάθμιες φροντίδες, μιλάμε και περίθαλψης, και συνεργάζονται και με το κοινωνικό φαρμακείο. Εξασφαλίζοντας έτσι τα φάρμακα, όχι βέβαια τις εξετάσεις. Έχουμε πολλά περιστατικά πλέον με προβλήματα και έκτακτα αλλά και τακτικά που έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Είτε γιατί είναι άνεργοι, είτε γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους ασφαλιστικές δαπάνη και έρχονται ανασφάλιστοι και είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που συναντούμε τώρα. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων θα τιμηθούν και γιατροί οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, για τους οποίους θα τελεστεί μνημόσυνο χωροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου. Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασής της βρίσκεται η ιστορική πλατεία Σολομού στη Ζάκυνθο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και πάλι αυτό το διάστημα προετοιμάζεται η πλακόστρωσή της. Χαμόγελα συγκρατημένης αισιοδοξίας φέρνουν σε κατοίκους και επιχειρηματίες της Ζακύνθου οι εργασίες ανάπλασης της ιστορικής πλατείας Σολομού στο κέντρο της πόλης, τα οποία ξεκίνησαν και πάλι μετά από συνεχείς και μεγάλης διάρκειας διακοπές λόγω έλλειψης κονδυλίων. Το πολύπαθο έργο ξεκινά και σταματά αλλεπάλληλα τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στην ομαλή καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Ναι, το καλοκαίρι που πέρασε, ιδιαίτερα με την πλατεία ως είχε. Ήταν μαντρωμένοι και ήταν ένα οικόπεδο, ήταν φοβερό και ντροπή, διότι το ζούσα έχοντας την άλλη επιχείρησή μου στο τρένο κάτω. Ερχόταν οι ξένοι και μου ρωτούσαν γιατί καταστρέψατε την πλατεία. Τις λέω για την αναβαθμίσουμε φυσικά στα εγγλέζικα. Μου λέει ήταν τόσο ωραία και εμείς ήταν ο λόγος που ερχόμαστε, λέει, ήταν το σημείο αναφορά κάθε βράδυ που κατεβαίναμε στη πλατεία. Ήταν όμορφο. Τους εξήγησα το λόγο, γιατί μου λέγε για ποιο λόγο δεν συνεχίζεται και τους είπα είναι θέμα πολιτικό και οικονομικό. Η πλατεία αυτό το διάστημα βρίσκεται σε νέα φάση κατασκευής και ήδη ετοιμάζεται το ειδικό υπόστρωμα πριν την πλακόστρωσή της. Η εικόνα της καθαρισμένης από χώμα, λάσπες και άγρια βλάστηση πλατείας σίγουρα φέρνει αισιοδοξία και όλοι εύχονται να μην ενσκύψουν καινούργια οικονομικά προβλήματα που θα φρενάρουν εκ νέου τα έργα. Ναι, είναι πράγματι χαρά σε Ευαγγέλια να βλέπεις την πλατεία να υπάρχει οργασμός για να φτιάχνεται μετά από ένα δυστυχισμένο καλοκαίρι που πράγματι περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες όλοι μας. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα περπατήσουν όλα πολύ καλά και πολύ σύντομα η ζακυνθινή κοινωνία πάνω απ' όλα και οι επισκέπτες μας κατά δεύτερον λόγο θα απολαύσουν μια καινούργια πλατεία. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχει στρωθεί με χαλίκι, έχουν πάρθει τα υψομετρικά. Πιστεύω ότι άμεσα θα πάνε τα πλέγματα και θα αρχίσει να πέφτει το τσιμέντο. Και εν συνεχεία η πλακόστρωση. Πιστεύω δηλαδή ότι πολύ σύντομα
θα είναι έτοιμη η πλατεία να δοθεί στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αυτή είναι και η ευχή όλων των Ζακυνθινών, ιδιαίτερα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται γύρω από την πλατεία, αφού όπως λένε η καταστροφή της ήταν ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα για αυτούς, το οποίο δεν θα αντέξουν να υποστούν για δεύτερη συνεχή χρονιά. Την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν ψηλάφιση από ειδικούς γιατρούς έχουν γυναίκες στην Πάτρα. Ο Σύλλογος Άλμα Ζωής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουν στήσει μια κινητή μονάδα υγείας στο κέντρο της πόλης. Οκτώβριος είναι διεθνώς ο μήνας για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και έτσι στην Πάτρα ο Σύλλογος Άλμα Ζωής υλοποιεί μια σειρά δράσεων για το σκοπό αυτό. Στην πλατεία Γεωργίου έχει στηθεί με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μια κινητή μονάδα όπου εξειδικευμένοι γιατροί εξετάζουν δωρεάν γυναίκες. Μάλιστα, διαγνωστικά κέντρα της πόλης παραχωρούν δωρεάν μαστογραφίες σε τυχόν κλινικά ευρήματα σε ανασφάλιστες γυναίκες. Ευχαριστούμε τον κόσμο που άνοιξε το μυαλό του και έρχεται και κάνει ψηλάφιση και επιβεβαιώνει την υγεία του. Είμαστε έκτη χρονιά, με πολλή δυσκολία, ευγήκε ο κόσμος έξω και είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι που το καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερες γυναίκες να έρθουν να κάνουν ψηλάφιση και κλινική εξέταση. Σήμερα, υπομονετικά με αυτό τον καιρό το βροχερό κάθονταν εδώ εκατοντάδες γυναίκες περάσανε. Παράλληλα συνεχίζονται οι εγγραφές για την εκδήλωση Pink the City που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν περίπατο ο οποίος θα ξεκινήσει από την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων για να καταλήξει στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Θα περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να περπατήσει μαζί μας σε μια πορεία χαράς, ζωής, απομυθοποίησης και κινητοποίησης ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η κινητή μονάδα υγείας της περιφέρειας θα βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Πάμε και σε μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο ΑΠ Ζάκυνθος στον εύωσμο από τον Αγροτικό Αστέρα στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Β' Εθνικής. Το γκολ που έκρινε το μάτς μπήκε στο 53 με τον πρώην παίκτη των κιανοκίτρινων Κώστα Οικονόμου να εκτελεί φάουλ και τον Τσεμπερίτη να σκοράρει για το 1-0. Καθοριστική για την έκβαση του παιχνιδιού ήταν η αποβολή του Ζαουάτ Ζαερή στο 61 που άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Στην Παναχαϊκή, χωρίς τους τραυματίες Πινδώνη και Κοντοδήμο, θα παραταχθεί η ομάδα την Κυριακή στο κρίσιμο παιχνίδι με τα Τρίκαλα στο Πεμπελοποννησιακό στάδιο. Ο προπονητής των Αχιών Δημήτρης Πανός περιμένει από τους παίκτες να δείξουν καλή εικόνα όπως και στο μάτς με τον Πανελευσυνιακό. Στη Γάμα Εθνική και τον Παναργιακό, ο Σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κώστα Δόρη για τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Σύλλογος έχει δύσκολο εκτός έδρας μάτς με την Καλαμάτα και θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα. Στην Super League και τον Αστέρα Τρίπολης κανονικά προπονήθηκε σήμερα ο Απόστολος Γιάννου, ο οποίος ίσως και προλάβει τον αγώνα με την Ξάνθη την Κυριακή. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπερέβαλε αυτόν και είναι στην κρίση του προπονητή Στάι Κουβεργέτη αν θα τον χρησιμοποιήσει. Στην Basket League κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΔΑΚ Τρίπολη στο πρώτο εντός έδρας αγώνα του Αρκατικού κόντρα στον ισχυρό Άρη. Η ομάδα θα ψάξει την πρώτη της νίκη στην κατηγορία αντιμετωπίζοντας έναν έμπειρο αντίπαλο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Αμέσως τώρα μια σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Στη συνέχεια, στις 10, ένα ακόμη όμορφο ταξίδι μέσα από τον φακό αλλά των συναδέλφων και βέβαια τη ματιά του Γιώργου Γεωργιάδη. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε στις υπεραιωνόβιες ελιές και τον ευλογημένο του σκαρπό, το λάδι. Στις 11, ο Περικλής Πατσούρης με την εκπομπή απέναντι και καλεσμένο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλίας, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαμπρακά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.